αγωνιστεί στα βάθη των αιών. Ένα γήπεδο στο Λίνι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Ξεκινάει. Πλάγιο. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Αλμπάνης προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και οι δύο ομάδες παλεύουν για την κατοχή. Κινείται προς την επίθεση. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημειάκι του. Είναι offside. Μακέντα. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Μολό. Είναι φάουλ αυτό. Πεντακάθαρο. Σβάρνας. Θα λάβει μια τελική προειδοποίηση. Νομίζω, Χρήστο, πως θα πρέπει να ελέγξει λίγο τον εαυτό του και την επιθετικότητα που βγάζει προς τους αντιπάλους. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Είναι γρήγορος σαν να στραπεί. Στέλνει την πα... Εξαπολύει ένα σουτ. Συνδυάστηκαν ωραία οι δυο τους, αλλά η εκτέλεση δεν ήταν και τόσο καλή. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή τους εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς το παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Μολό. Είναι πλάγιο. Ο Αλμπάνης με την μπάλα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Μάνταλος! Μάλλον κάτι άλλο θέλει να κάνει. Μπορεί να μην απειλήθηκε ιδιαίτερα τώρα ο goalkeeper, αλλά ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να δεχτεί γκολ από τέτοια σουτ. Μολό. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Και το πάει για μέσα.
Ελεύθερο χτύπημα νομίζω. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Τη στέλνει προς το κέντρο της άμυνας. Αν την έβρισκε μπορεί και να σκόραρε. Είναι η χαρά κάθε προπονητή να βλέπει τους επιθετικούς του να παίζουν σκυλί σε άμυνα. Αυτό ατσαλώνει ολόκληρη την ομάδα. Η θέλησή του και η αυτοθυσία του να γυρίσει στα μετόπιστεν, να στηρίξει τους συμπαίκτες του στην άμυνα, θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για κάθε νέο παίκτη που ονειρεύεται να κάνει καριέρα. Και θα σουτάρει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ναι, πέρασε η βαλιά. Ανσαριφάρ. Να και το σουτ τώρα. Και τώρα η ΑΕΚ περνάει μπροστά στο σκορ. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος. Εδώ πολλοί θα σκεφτούν γιατί δεν το έκανε νωρίτερα και πως έκανε επίδειξη. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοράρεις είναι να μπεις παρέα με την μπάλα στα δίχτυα. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να γίνει. Αυτή η ομάδα βρήκε ρυθμό στο παιχνίδι της. Οι παίκτες είχαν καλή κυκλοφορία της μπάλας και κανείς δεν φοβόταν να πάρει πρωτοβουλίες. Η ΑΕΚ θα πάει στα αποδυτήρια με μικρό αβαντάζ. Πάντως σίγουρα δεν το πετάς και στα σκουπίδια. Η δεύτερη περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Η ΑΕΚ τα πάει καλά θα έλεγα σήμερα και λίγο αν προσέξει μπορεί να διευρύνει τη διαφορά. Φυσικά δεν θα πρέπει να τα δώσουν όλα μπροστά παραβλέποντας την άμυνα, αλλά να συνεχίσουν με το ίδιο τέμπο. Μακέντα. Μάνταλος. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αυτός ο παίκτης μπορεί πραγματικά. Υπέροχη προσπάθεια. Λέων αρχίζουν να τους κάνουν οι αντίπαλοι. Θέλει προσοχή εδώ. Τέτοια πρόσκληση ή πρόκληση είναι λογικό να σουτάρει ο επιθετικός. Μάλιστα. Αυτό είναι κακό σημάδι για οποιαδήποτε άμυνα.
δεν επιτρέπεται να δίνεις τόσο εύκολες προσπάθειες στον αντίπαλο και ειδικά από εκείνο το σημείο. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Αυτό το δεύτερο γκολ που πέτυχαν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα τους αρκεί να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας, αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσματικό τάκλιν. Μολό. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Σάκο, θα πάρει μια τελευταία ευκαιρία. Πλέον θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Μία λάθος κίνηση και την πάτησε. Την κλωτσάει. Αστόχησε. Έκανε φοβερό σουτ από πολύ μακρινή απόσταση. Τους, κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανοτά. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Τον έστειλε αδιάβαστο. Με φοβερή αποφασιστικότητα. Προσπαθεί να διασπάσει το κέντρο του αντιπάλου. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα εδώ. Έκοψε την πάσα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Η πίεση στην επίθεση θα δοκιμάσει από εκεί κάτω. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Πολύ θεαματική αυτή η αντεπίθεση. Παραλίγο να αποδώσει και καρπούς. Μπράβο τους. Κάνει τη μακρινή παλιά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Μάνταλος. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Μάνταλος. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες. Έτοιμος να σουτάρει. Πλέον το προβάδισμα των τριών γκολ, όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Και για όσους, να και το στήριγμα της λήξης. Είδαμε πραγματικά εξαιρετικές επιθέσεις από την ομάδα. Σε όλα τα σημεία, οι αντίπαλοι δεν είχαν ελπίδα. Η ομάδα είχε ξεκάθαρη.